Αναστάσιος Λαβρέτζος, οικονομολόγος, συγγραφέας, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζικός σύμβουλος, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομία. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Άκουσα την εισαγωγή και πραγματικά θέλω να επισημάνω, να σχολιάσω πάνω ακριβώς σε αυτό που λες, Λαύρο, ότι υπάρχει, πέραν δηλαδή από τα γεγονότα ή το γεγονός αυτό που συζητάμε τώρα, το περιστατικό στο πέραμα, το οποίο είναι μια συζήτηση που μπορεί κανείς να την κάνει με ειδικό τρόπο, υπάρχει η γενική εικόνα. Mm-hmm. Και εδώ νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι μια γενική πολιτική υποκρισία, αν θέλεις, ένας κεροσκοπισμός που εκδηλώνεται όχι μόνο σε αυτό το περιστατικό, εδώ και χρόνια στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει μια πολιτική σπέκουλα δηλαδή. Κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδικών ομάδων ακριβώς για να χτίσουν εκλογική βάση, να το πω έτσι απλά. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό με μια αντίστροφη ανάγνωση είναι και αυτό μια ειδική μορφή ρατσισμού. Γιατί ο κάθε άνθρωπος κρίνεται, δικάζεται, συλλαμβάνεται ή οτιδήποτε άλλο με βάση τις πράξεις του. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιοι να επικαλούνται τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων ομάδων, είτε είναι η καταγωγή, είτε είναι οι διάφορες προτιμήσεις που μπορεί να έχουν, για να αναιρεί διάφορες εγκληματικές πράξεις που έχουν κάνει. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Όμως κάποιοι πολιτικοί σχηματισμοί συγκεκριμένοι, εκμεταλλεύονται αυτά τα χαρακτηριστικά των ειδικών ομάδων, είτε είναι οι Ρωμά, είτε είναι οι μετανάστες, είτε είναι διάφορες άλλες ομάδες κοινωνικές, και επιθυμούν μάλιστα την περιθωριοποίησή τους και την κετοποίησή τους έξω από το πλαίσιο της κοινωνικοποίησης που θα έπρεπε κανονικά να ζητάνε, γιατί όσοι παριστάνουν τους ευαίσθητους, το πρώτο αίτημα που θα έπρεπε να είχαν θα ήταν να εφαρμοστούν πολιτικές ενσωμάτωσης των διαφόρων περιθωριακών ομάδων. Στην πραγματικότητα όμως επιδιώκουν ακριβώς το αντίθετο, και αυτό είναι μια πολιτική διέρη και βασίλευε ακριβώς για να εκμεταλλευτούν τα προβλήματα και όχι για να τα λύσουν. Είναι, για να έχουν εκλογική πελατεία. Διότι αν κάποιοι παραμένουν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι άλλοι θα εμφανίζονται μονίμως σε υπερασπιστές τους. Και εδώ υπάρχει το εξής, ότι έχει υπάρξει ένας μυθριδατισμός όπου η παρανομία σε συγκεκριμένες ομάδες θεωρείται περίπου αυτονόητη και αντιμετωπίζεται με συγκατάβαση. Δηλαδή περίπου ως φολκλόρ. Τι να κάνουμε. Μου κάνει εντύπωση ότι εχθές στις ειδήσεις πέρασε τα ψηλά, δεν το σχολίασε κανείς. Στα επεισόδια με τους Ρωμά τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, 2 από πέτρες και 2 από σκάλια. Πυροβόλησαν. Έχει γίνει έρευνα ποιο πυροβόλησε. Δηλαδή, αν εγώ και πυροβολήσω αστυνομικό με την καραμπίνα, απλά θα πούνε ότι εντάξει, να κάνουμε κάποιοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σκάλια γιατί πυροβόλησε ο Καλαρίτη. Δεν έχει γίνει έρευνα. Ποιο βγαίνει και πυροβολάει αστυνομικό και μετά δεν τρέχει τίποτα. Θέλω να σου πω ότι προ επίρρωση αυτού που λες, ότι κάποιε ομάδε παρανομούν και θεωρείται περίπου αυτονόητο και δεν ασχολούμαστε και πολύ. Πυροβόλησαν τον Ρωμά, τι να κάνουμε, αστυνομικού. Αυτό είναι το δεύτερο που πρέπει κανεί να επισημάνει, ότι δημιουργούνται συνθήκε οχλοκρατία και συνθήκες διαστρέβλωσης των ενιών, των θεσμών, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Οι θεσμοί για τους οποίους συζητάμε, είτε είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι η δημοκρατία, η αστυνομία, μπορεί κάποιες φορές να λειτουργούν ατελώς, αλλά είναι θεσμοί μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το κλίμα οχλοκρατίας. Εδώ βλέπω τώρα στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν έχει βγει αυτή η είδηση προς τα πάνω και πώς θα επιβεβαιωθεί, ότι υπάρχει ένας άγριος ξυλοδαρμός πυροσβεστών, οι οποίοι ήταν σε περιοχή του Σκιστού και τους επιτέθηκαν, εν πάση περιπτώσει. Και άλλα παρόμοια συμβάντα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως με αυτό το περιστατικό με τις καραμπίνες που ανέφερες, είναι τελείως απαράδεκτα, αλλά κανείς δεν τα καταδικάζει αυτά. Και εδώ είναι ακριβώς η επίρρωση, αυτό που είπα, της υποκρισίας και του πολιτικού κεροσκοπισμού. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό είναι ένα είδος πολιτικής δολιοφθοράς. Και αναφέρω ως παράδειγμα ότι παρόμοια πολιτική ακολουθεί φερρυπίν η Τουρκία με την μειονότητα, την μουσουλμανική, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς στη Θράκη. Δηλαδή, αν δει κανείς ποια είναι τα αιτήματα της Τουρκίας για την μειονότητα, την εκπαίδευση της μειονότητας, προσπαθεί να τους εντάξει στο μειονοτικό σχολείο, να μην μάθουν ελληνικά, να μην ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, mm-hmm. ακριβώς για να τους κετοποιήσει και να μπορεί να τους έχει υποχείριο και να τους εκμεταλλεύεται πολιτικά. Το ίδιο σε αναλογία κάνουν και όλοι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί που αυτοανακηρύσσονται σε δίθεν υπερασπιστές διαφόρων ομάδων, αλλά που στην πραγματικότητα δεν αναζητούν ποτέ τη λύση των προβλημάτων αυτών των ομάδων. Και βεβαίως
Η εύκολη λύση πάντα είναι να καταφεύγουν σε κλισέ ανέξοδης και αδιέξοδης διαμαρτυρίας. Μέσα από μια συμμαθεματολογία κατά της αστυνομίας, κατά των θεσμών, διάφορες έτσι υπεραπλουστεύσεις ότι καταπιέζονται κοινωνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι καταπιέζονται κοινωνικές. Η ελληνική δημοκρατία, η κοινωνία γενικά είναι ανεκτική. Είναι μια δημοκρατική κοινωνία και υπάρχουν κάποιες ομάδες που συχνά οι ίδιοι δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Μα εδώ υπάρχει η υποκρισία, αυτή έχει πολλές εκφάνσεις. Μία εξ αυτών είναι ότι αυτοί οι οποίοι σε κάθε περιστατικό ανάλογο, έτσι, είτε με νεκρό είτε με τραυματία, εν πάση περιπτώσει που ενέχει βία, αμέσως εμφανίζονται και παίρνουν το γνωστό μέρος της γνωστής πλευράς. Το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες παιδιά Ρωμά στα φανάρια, κάτω των 10 ετών, 5, 6, 7 ετών, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και επαιτούν, το οποίο είναι παράνομο, δεν τους έχει κινητοποιήσει. Γιατί, ας πούμε, σε καιρούς που δεν υπάρχει ένα έξαρση και κάποιο γεγονός, δεν έχουν κάνει μια κινητοποίηση να ενημερώσουν τους γονείς, να ενημερώσουν τον συγκεκριμένο πληθυσμό, να ενημερώσουν τους εισαγγελείς ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να έχει παιδιά 5 και 6 και 7 ετών να κυκλοφορούν ξυπόλυτα στο φανάρι και να επαιτούν. Αυτά τα παιδιά πώς θα μεγαλώσουν ακριβώς και τι θα κάνουν όταν μεγαλώσουν και με τι παραστάσεις και με τι χαρακτήρα. Εκεί δεν πρέπει να παρεμβαίνει καλά. Θα πρέπει να παρεμβαίνει και αυτεπαγγέλλως η δικαιοσύνη. Αλλά αυτοί οι επιλεκτικά ευαίσθητοι δεν ασχολούνται, δεν τους μοιάζει. Αυτό δεν τους πειράζει, ας πούμε. Κανονικά θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα στην πολιτική τους ατζέντα. Και να υπάρχουν και ΜΚΟ, να υπάρχουν και κοινότητες και οργανώσεις που να δραστηριοποιούνται, για παράδειγμα, πολύ σωστά το θέτεις, στο να πάνε αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα εφαρμογής του νόμου. Υπάρχει υποχρεωτική 9ετής εκπαίδευση. Είναι πολύ βασικό τα παιδιά αυτά να πάνε σχολείο και για να ενσωματωθούν στην κοινωνία, αλλά και για να έχουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης αύριο. Αν δεν έχουν καμία γνώση σε μια κοινωνία που είναι υψηλής, ας πούμε, εκτεχνίκευσης, σύγχρονη κοινωνία, θέλει να έχεις κάποια ειδίκευση για να δουλέψεις κάπου. Πότε θα μπορέσουν να ασκήσουν επάγγελμα. Αυτό όμως ξανά αποδεικνύει αυτό που είπαμε αρχικά, ότι κάποιοι επιδιώκουν να περιθωριοποιούν ομάδες και ουσιαστικά να σπάνε την κοινωνική συνοχή. Και παραλαμβάνω ότι αυτό δεν το κάνουν μόνο με τους Ρωμά, το επιδιώκουν παράλληλα και με τους μετανάστες, να δημιουργούν γετοποιημένες, διαφοροποιημένες ομάδες, μη ενσωματωμένες, μη ενσωματώσιμες στον ελληνικό πληθυσμό, ώστε να έχουν εκλογική πελατεία και να τη διαχειρίζονται αύριο, στο μέλλον. Αυτό βεβαίως είναι μια τελείως ανεύθυνη πολιτική, αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε επί μακρών τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ένα άλλο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτές οι συμπεριφορές έχουν και ένα χαρακτηριστικό διαρκούς επίθεσης και καταδολίευσης σε στοιχεία του κράτους, είτε είναι η αστυνομία είτε είναι η δικαιοσύνη, και προσπαθούν να δημιουργήσουν ακόμα και ενόπλες δυνάμεις και προσπαθούν να δημιουργήσουν, έχουν μια αιμονική καλλιέργεια αρνητικών στερεοτύπων. Η αστυνομία είναι έτσι, χτυπάει, είναι φασίστες, συμπάτσι, δολοφόν. Τα άκουγα αυτά τα συνθήματα πριν από λίγο σε μια, ήμουνα στην κίνηση και ήμουνα σε μια πορεία και άκουγα τι φωνάζανε, τα οποία βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με το σύμβαν. Απλά βρήκαν ευκαιρία πάλι να στήσουν ένα σκηνικό υποκρισίας, πολιτικής υποκρισίας. Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αν είναι ανεύθυνα κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους στα αστικά κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα της χώρας. Και η οργανωμένη πολιτεία, η οποία εν πάση περιπτώσει πρέπει να μην δείξει συμπεριφορές υποχωρητικές σε τέτοια οχλοκρατικά φαινόμενα, και όπου χρειάζεται να υποστηρίξει και τους κρατικούς θεσμούς. Γιατί μην ξεχνάμε, πρέπει να δούμε λίγο και τη μεριά της αστυνομίας. Εγώ αποφεύγω να μπω στη συζήτηση του συγκεκριμένου περιστατικού, αλλά θέλω να βάλουμε όλες τις παραμέτρους. Δηλαδή, θα ήθελε το πολιτικό σύστημα να εφαρμόσουμε τα ίδια αυστηρά κριτήρια απέναντί του, όπως εκείνο ίσως εφαρμόζει απέναντι στην αστυνομία. Δηλαδή, να ζητάμε με ελάχιστα χρήματα να δείχνουν το μέγιστο ζήλο και για ό,τι συμβαίνει να είναι πάντα αυτοί οι υπόλογοι. Θα ήθελαν οι πολιτικοί να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια και στους ίδιους. Γιατί περίπου κάτι τέτοιο ζητάνε από την αστυνομία. Με ελάχιστα χρήματα πρέπει να έχει το μέγιστο ζήλο, να δείχνει πάντοτε την ψυχραιμία και για ό,τι συμβαίνει να είναι πάντα υπόλογη η αστυνομία.
Ναι. Αυτό τώρα θα λειτουργήσει. Το συζητούσα και προχθές με απόστρατο αντιστρατηγό, ο οποίος ήταν μάχημος και έχει εικόνα από τέτοιες καταστάσεις. Αυτό θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά σε άλλους αστυνομικούς, εννοώ, για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα σκέπτονται αν βρεθούν σε παρόμοιο περιστατικό, έτσι, βίαιο κλπ. Και υπάρχει ανάγκη να αμυνθούν ή να προστατεύσουν κάποιο πολίτη. Θα σκέφτονται δύο και τρεις φορές. Να αμυνθώ, να προστατεύσω ή θα βρεθώ κατηγορούμενος. Αυτό ο ψυχολογικός αντίκτυπος δεν πρέπει να υποτιμηθεί ότι είναι ένα συμβάν το οποίο είναι αυτό τελές και θα τελειώσει. Δεν τελειώνει, έχει προεκτάσεις. Γιατί από αυτό βγάζουν συμπεράσματα πάρα πολύ. Έτσι. Και οι εγκληματίες βγάζουν και αυτοί μας που θέλουν να παραδομήσουν βγάζουν συμπεράσματα. Και οι αστυνομικοί που θα κληθούν ενδεχομένως να δράσουν βγάζουν συμπεράσματα. Πολλοί βγάζουν συμπεράσματα. Μη σου πω και συμπεράσματα βγάζουν και άλλοι εκτός χώρας και ονοείτο. Βεβαίως. Και αυτό που εγώ θεωρώ ότι είναι το μέγιστο διακύβευμα και το οποίο δυστυχώς κάποιοι παίζουν με τη φωτιά είναι η διάτρηση της κοινωνικής συνοχής. Η ύπαρξη κοινωνικής συνοχής, δηλαδή μια κοινωνία που έχει αίσθημα συνανίκην και που έχει μια κοινή αίσθηση για πολλά πράγματα, είναι ένα στοιχείο πολύ βασικό για την μείωση της εγκληματικότητας. Σε κοινωνίες οι οποίες αποτελούνται από υποσύνολα και τοποιημένα, τα οποία είναι σε διαρκή σύγκρουση μεταξύ τους, υπάρχει πολύ έντονη εγκληματικότητα. Και τότε βέβαια και η αστυνομία θα έχει ένα πολύ βαρύτερο έργο να φέρει εις πέρας, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα καθεστώς ανομίας και θα υφίστανται τις συνέπειες αυτής της εγκληματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το αγαθό της δημόσιας ασφάλειας να διαφυλαχτεί και να μην το αφήσουμε στα χέρια ανεύθυνων, οι οποίοι παίζουν πολιτικά παιχνίδια, εκμεταλλεύονται δηλαδή ένα περιστατικό για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και λειτουργούν ως πολιτικοί δολιοφθορείς για να μπορούν να έχουν πολιτικό ακροατήριο και να μπορούν να έχουν λόγο πολιτικής ύπαρξης, γιατί ίσως δεν έχουν πρόγραμμα για τα μεγάλα και ουσιώδη ζητήματα της χώρας. Αυτό τώρα ξεφεύγει από την πολιτική χρειά και λαμβάνει διαστάσεις. Θα μπορούσε κανείς να το αποδώσει και διαστάσεις αντικοινωνική συμπεριφορά χωρίς πολιτικό πρόσημο. Όταν είσαι μονίμως με τους αυτούς οι οποίοι δημιουργούν κάποιο πρόβλημα και στην κοινωνική συνοχή και στην κανονικότητα, έχει επιβαρυνθεί και αυτή η λέξη. Έχει στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το, και να γίνονται κοινωνικό ζήτημα πέρα από πολιτικό. Δηλαδή το πολιτικό μπορεί να είναι και η βιτρίνα, μπορεί να είναι ας πούμε και το επίχρησμα, έτσι, το πολιτικό για στάσεις και θέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις στάσεις απέναντι στην κοινωνία και όχι με πολιτικό πρόσημο. Δηλαδή τι πιστεύεις αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρό, σε βάση περιπτώσει ή οτιδήποτε. Όταν τάσεις μονίμως με αυτούς οι οποίοι απειλούν την κοινωνία ή την υπονομεύουν ή στρεβλώνουν τις έννοιες. Από εκεί πέρα το ζήτημα είναι κοινωνικό, δεν είναι πολιτικό. Έτσι. Μπορεί να επικαλέσει ότι είσαι αριστερός ή δεξιός ή οτιδήποτε ή κεντρός, αλλά η ουσία είναι ότι αν είσαι απέναντι στην κοινωνία και είσαι μονίμως με τα στοιχεία τα οποία την απειλούν ή την υπονομεύουν, το θέμα είναι κοινωνικό, μη σου πω και ποινικό. Οπωσδήποτε υπάρχει και μια τέτοια διάσταση, δηλαδή μια τέτοια διάσταση ψυχολογικής ανάλυσης και συμπεριφοριστικής ανάλυσης. Όμως αυτό που κανείς πολιτικά μπορεί να επισημάνει και ουσιαστικά επισημαίνουμε σε αυτά που λέμε τώρα, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια πολιτική ανευθυνότητα, γιατί εργαλειοποιούν διάφορα γεγονότα και δημιουργούν ρήγματα ή τα επιζητούν ή τα δημιουργούν και τα βαθαίνουν ρήγματα στην ελληνική κοινωνία ακριβώς για να έχουν πολιτική παρουσία. Και παράλληλα, και αυτό δεν πρέπει να διαφύγει, όπως είπα και πριν, δημιουργούν συνεχώς με έναν μνημονικό τρόπο αρνητικά στερεότυπα για τους θεσμούς του κράτους. Και αυτό είναι ένα κατάλοιπο της ελληνικής αριστεράς ειδικά, το οποίο νομίζω προέρχεται από τον Εμφύλιο. Συνεχώς υπάρχει μία αιμονική συμπεριφορά αρνητική απέναντι στην αστυνομία, απέναντι στις ενόπλες δυνάμεις, απέναντι σε βασικούς θεσμούς μιας δημοκρατικής πολιτείας που παρέχουν στους πολίτες το αγαθό της ασφάλειας. Γιατί δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει κοινωνική εξέλιξη και οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Δεν μπορούν δηλαδή οι κύριοι συγκεκριμένοι, για να το πούμε με έναν άλλο τρόπο, να πριονίζουν συνέχεια το κλαρί στο οποίο κάθεται η ελληνική κοινωνία. Αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες στους ίδιους τους πολίτες. Αλλά βέβαια δεν τους ενδιαφέρει αυτό, γιατί πραγματικά υπό τέτοιες συνθήκες θα έχουν πάντοτε εκλογικές πελατείες δικές τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μα είναι τρομερό το ότι επιδιώκουν την όξυνση και τη διαμάχη και τη σύγκρουση μεταξύ κοινωνικών ομάδων αντί την εξομάλυνση. Ποντάρουν μονίμως στον διχασμό και στην υποδάβληση παθών
με εργαλειοποίηση ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων. Αυτό που είπες και νωρίτερα. Τις εργαλειοποιούν. Βέβαια, πολλές από τις ομάδες ή τα άτομα που συμμετέχουν δεν το καταλαβαίνουν ότι απλά γίνονται εργαλεία άλλων. Για να οξύνουν τις αντιθέσεις, να οξύνουν τις αντιπαραθέσεις. Δεν προσπαθούν να θεραπεύσουν πληγές ή να θεραπεύσουν θέματα και προβλήματα τα οποία υπάρχουν και υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες. Είναι τρομερό το ότι αντί να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν και είναι τις γέφυρες και προσπαθούν να στρέψουν μια κοινωνική μηχανική τον ένα απέναντι στον άλλον. Κανονικά, μια αριστερά, να το πούμε έτσι, μια κανονική αληθινή αριστερά, αλλά και κάθε δημοκρατικό λαϊκό κόμμα θα έπρεπε να επιδιώκει το να δοθούν δυνατότητες στα λαϊκά στρώματα. Τι εννοώ με αυτό? Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να υπερασπίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, το επίπεδο σπουδών και να μην θέλει την μπαχαλοποίηση και την διευκόλυνση χωρίς να μπαίνουν, χωρίς να έχουν τουλάχιστον τη βάση, χωρίς να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις για να πάρουν πτυχίο. Θα έπρεπε επίσης να επιδιώκουν την ενσωμάτωση των περιθεωρημένων ομάδων με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. Δεν έχουν όμως προς αυτή την κατεύθυνση τίποτα να πούν. Αντιθέτως, συνεχώς κινούνται και κοιτάνε προς την πλευρά της μπαχαλοποίησης. Γιατί εκεί είναι που αποκτούν και οι ίδιοι πολιτική υπόσταση. Αυτό όμως η κοινωνία πρέπει να το δει, αλλά και τα κόμματα ξανά, γιατί είναι ευθύνη αυτή μεγάλη. Και εδώ υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο. Αναφέρομαι ειδικά τώρα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ο κύριος κορμός των κεντροδεξιών, ας πούμε, δυνάμεων στη χώρα διαχρονικά. Θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να δει τις ευθύνες που έχει απέναντι στην κοινωνία και να μην αντιμετωπίζει με φοβικά σύνδρομα, αλλά να τα αντιμετωπίζει με την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει μια δημοκρατική κοινωνία απέναντι σε τέτοια φαινόμενα οχλοκρατίας. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα με αφορμή αυτό βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα την ώρα που μιλάμε και πολλά εξ αυτών σημειώνω ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις τις οποίες θα τις βλέπουμε στην πορεία. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι θα βγάλουν πάρα πολλές πλευρές συμπεράσματα και θα διαμορφώσει συμπεριφορές από εδώ και πέρα και των αστυνομικών και αυτών που θέλουν ενδεχομένως να παρανομήσουν και τον έξω. Εγώ επιμένω και στον εξωτερικό παράγοντα. Αν ο εξωτερικός παράγων, κάποιος όχι εξωτερικός παράγων, ο οποίος έχει, ας πούμε, κάνει μια υπόθεση, η οποία δεν είναι και τόσο υπόθεση, κάποια στιγμή να δημιουργήσει επεισόδια εκμεταλλευόμενος ή κινητοποιώντας συγκεκριμένες ομάδες, βγάζει συμπεράσματα από το πώς τους αντιμετωπίζει η αστυνομία και πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία στους αστυνομικούς όταν κληθούν να κάνουν αυτό που πρέπει. Όχι μόνο βγάζει συμπεράσματα, ας μην γελιόμαστε, υπάρχουν και ομάδες και καλυμμένες επιχειρήσεις. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι διάφορες, ας πούμε, μυστικές υπηρεσίες και κρατικές υπηρεσίες δεν είναι αυτές που βλέπουμε συνήθως στα κατασκοπικά έργα με τον James Bond κλπ. Είναι άτομα τα οποία δημιουργούν πυρήνες, ομάδες κοινωνικές που τις ελέγχουν, δημιουργούν ψευδή δημοσιεύματα. Πολλές φορές χειρίζονται τα social media για να δημιουργήσουν μια χαοτική κατάσταση κατά του κράτους, κατά των θεσμών του, και κινητοποιούν διάφορες ομάδες κατά της κοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι πράκτορες που παίζουν αυτό το ρόλο και αξιοποιούν αυτές τις ομάδες τις περιφερειακές. Είτε πρόκειται για Ρώμα, είτε πρόκειται για παράνομους μετανάστες, είτε πρόκειται για διάφορες άλλες ομάδες που μπορεί κανείς να κινητοποιήσει. Γιατί ξαναλέω ότι είναι μεγάλο αγαθό για μια χώρα και είναι στοιχείο ασφάλειας και παράγοντας κοινωνικής ευημερίας το να διατηρεί την κοινωνική της συνοχή. Και αυτό ενώνει αυτά που λέμε και με τη συζήτηση που κάνουμε συνήθως για τα πληθυσμιακά ζητήματα και το μεταναστευτικό, βέβαια. Ότι όλα αυτά έχουν μια κοινή βάση αναφοράς. Δηλαδή τη διατήρηση μιας κοινωνίας που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη του εαυτού της, παρά τις εσωτερικές της αντιθέσεις, έχει μια κοινή βάση και μια κοινή ιστορική αφετηρία, ώστε να μπορεί κάποια θέματα να τα χειρίζεται με τις ελάχιστες στριβές. Στο δρόμο που μας σωθούν αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που κάνουν, μας σωθούν σε κοινωνία με τεράστιες εσωτερικές στριβές, που βέβαια διευκολύνει τις άρχουσες τάξεις, αν θέλουμε να μιλήσουμε απέναντι στην αριστερά, αλλά διευκολύνει και όλους τους εξωτερικούς εχθρούς της χώρας. Τους μόνους που δεν θα διευκολύνει, γιατί θα είναι αντιμέτωποι με ένα κύμα ανομίας και κλιμακούμενης βίας, θα είναι οι πολίτες. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και χρόνια πολλά για αύριο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.